Καλησπέρα σε όλους και όλες. Είμαι ο Στέλιος Κόβρατς και σας καλωσορίζω εκ μέρους του Περιβαλλοντικού και Κοινωνικού Συλλόγου Πρωτοβουλία ΕΡΕΣΟΥ. Η σημερινή μας εκδήλωση είναι από τις σημαντικότερες που έχουμε ίσως υλοποιήσει σε αυτά τα τρία χρόνια λειτουργίας του Συλλόγου μας. Για ένα επίσης πολύ σημαντικό θέμα που αφορά όχι μόνο την ΕΡΕΣΟ, αλλά ευρύτερα το σύνολο της Δυτικής Λέσβου. Για τη συνεχή απαξίωση του Κέντρου Υγείας Αττίσης. Μία απαξίωση χρόνια που κορυφώθηκε τον φετινό Αύγουστο, οδηγώντας σε αναγκαστική υπολειτουργία του με την ανακοίνωση ότι θα λειτουργεί μόνο πρωί λόγω έλλειψης προσωπικού. Μαζί μας έχουμε τον Διευθυντή του Κέντρου Υγείας Αττίσης, εδώ και χρόνια επίσης βασικό του ειδικευμένου γιατρό, κύριο Στρατή Παυλή, για να μας ενημερώσει συνολικά, έγκυρα, εκ των έσω και από πρώτο χέρι για το τι ακριβώς συμβαίνει. Τον ευχαριστούμε θερμά για τη σημερινή του παρουσία. Επίσης, ευχαριστούμε πολύ το φίλο τον Βασίλη Κορομίδη. Το παιδί είναι από την Άντισα και ήταν ο πρώτος στην ουσία που πήρε τις πρώτες πρωτοβουλίες, αγωνιστικές, να το πω έτσι εισαγωγικά, από την Άντισα, ξεκινώντας να συλλέγει υπογραφές από όλα τα χωριά. Υπάρχει έξω, όπως είδατε, κάποιοι έχετε ήδη υπογράψει. Για όσους ήρθαν αυτή τη στιγμή, μπορούν έξω να υπογράψουν στη λίστα αυτή. Στόχος της σημερινής μας εκδήλωσης είναι ένας, να ενημερωθεί ο κόσμος. Θεωρούμε ότι η πρώτη βάση για έναν αγώνα δίκαιο που αφορά τις δικές μας πραγματικά ανάγκες δεν μπορεί παρά να είναι η πλατιά ενημέρωση του κόσμου. Όχι ενημέρωση των καφενείων, όχι κομματική και προπαγανδιστική ενημέρωση, αλλά ενημέρωση από τους πρωταγωνιστές του θέματος που θα μας απασχολήσει σήμερα, τους ίδιους τους υγειονομικούς του Κέντρου Υγείας Αττίσης. Ένας ακόμη λόγος για τον οποίο υλοποιούμε τη σημερινή μας εκδήλωση είναι και το γεγονός ότι ενώ το Κέντρο Υγείας Αττίσης κινδυνεύει να κλείσει, κανένας φορέας αυτοδιοίκησης, ούτε ο Δήμος Δυτικής Λέσβου, ούτε η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, δεν έχουν σταθεί δυναμικά στο θέμα αυτό. Έτσι, αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι όλοι εμείς, ο απλός κόσμος, είμαστε και εκείνοι που πρέπει να δράσουμε για αυτονόητα πράγματα, για να έχουμε γιατρούς και δημόσια και δωρεάν πρόσβαση στην υγεία. Επιτρέψτε μου να κάνω μια μικρή εισαγωγή στο θέμα της υγείας, μιλώντας λίγο γενικότερα ιστορικά. Όσο και αν ακούγεται περίεργο, τρελό για τα νεότερα παιδιά, κι όμως η δημόσια και δωρεάν πρόσβαση σε δομές υγείας έχει διάρκεια ζωής μόλις περίπου 40 ετών στην Ελλάδα. Αυτό το θεμελιώδες δικαίωμα για κάθε άνθρωπο καθιερώθηκε με τη δημιουργία του ΕΣΥ πανελλαδικά τη δεκαετία του 1980. Μέχρι και το 1900 στην Ελλάδα δεν υπήρχε τίποτα. Πρόσβαση σε γιατρούς είχαν σχεδόν αποκλειστικά οι εύπορες οικογένειες και οι κυβερνώντες. Ενώ την ίδια στιγμή ο απλός κόσμος που δούλευε στα χωράφια ή στις φάμπρικες πέθανε αβοήθητος. Τις τρεις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, μέχρι δηλαδή και την περίοδο του Μεσοπολέμου, είχαμε τις πρώτες προσπάθειες δημιουργίας άτυπων δομών υγείας από το εργατικό και αγροτικό κίνημα της χώρας. Δομές και ιατρικές υπηρεσίες προς λαϊκές οικογένειες που βασίζονταν αποκλειστικά στα ταμεία αλληλεγγύης των συνδικάτων. Τις επόμενες δεκαετίες, το ελληνικό κράτος στοχευμένα αφομοίωσε την προσπάθεια αυτή, ξεκινώντας τις δικές του ενέργειες στο κλάδο της υγείας, της ασφάλισης και των δομών υγείας. Έτσι, φτάσαμε, όπως είπαμε πριν, στη δημιουργία του ΕΣΥ τη δεκαετία του 1980. Αυτό που πρέπει όλοι μας να καταλάβουμε είναι ότι σε όλη την ανθρώπινη ιστορία, άρα και στην ιστορία των δομών υγείας στην Ελλάδα, τίποτα απολύτως δεν χαρίστηκε. Όλα αυτά που από το 1980 μέχρι το 2009 θεωρούνταν δεδομένα, κατακτήθηκαν με πολλούς αγώνες της κοινωνικής βάσης. Σήμερα λοιπόν πρέπει να το ξαναθυμηθούμε αυτό το πράγμα, γιατί όλα γύρω μας αλλάζουν γρήγορα, με κόστος στις ζωές μας, στο μέλλον του τόπου μας, στην καθημερινότητά μας.
Από το 2009 και μετά, στην εποχή των μνημονίων και μέχρι και σήμερα, όλα εκείνα τα στοιχεία που αποτελούσαν αυτό που λένε κοινωνικό κράτος, ξυλώνονται. Την ίδια ακριβώς κατεύθυνση πήρε και ο κλάδος της υγείας. Οι γιατροί του ΕΣΥ κατηγορούνται στοχευμένα, τα κέντρα υγείας και τα νοσοκομεία αφήνονται στη μοίρα τους χωρίς χρηματοδότηση, εξοπλισμό και υγειονομικό προσωπικό. Την ίδια στιγμή, όλες οι κρατικές ενέργειες οδηγούν στην προώθηση της ιδιωτικοποίησης της υγείας. Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι όλο και περισσότεροι άνθρωποι να μην μπορούν να έχουν πρόσβαση δημόσια και δωρεάν σε δομές υγείας. Όπως καταλαβαίνετε, με όλα αυτά να συμβαίνουν στη χώρα τα τελευταία χρόνια, δεν θα αργούσαν και οι επιπτώσεις τους στον τόπο μας. Σήμερα, το Κέντρο Υγείας Αντίσεις, το πρώτο ιστορικά κέντρο υγείας που άνοιξε στη χώρα, λειτουργεί στο κόκκινο, με μόλις 2 νοσηλευτές και μόλις 3 γιατρούς. Αποτέλεσμα, να γίνεται επικίνδυνη η εφημερία, αλλά και να μένουν τα χωριά της Δυτικής Λέσβου χωρίς αγροτικό γιατρό. Αποτέλεσμα, για παράδειγμα, η Ερεσός την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου να φιλοξενεί πληθυσμό 3.000, μπορεί και 4.000 ανθρώπους και να έχει αγροτικό γιατρό μόλις μία μέρα στη σκάλα Ερεσού και μόλις μία μέρα στην Ερεσός. Αλλά για όλα αυτά, ας μας μιλήσει καλύτερα ο κύριος Παυλής. Φτάνοντας προς το τέλος, σιγά σιγά, της εισήγησης της Πρωτοσβουλίας Ερεσού, θα ήθελα να πω το εξής. Η μόνη ελπίδα για να γίνει κάτι, η μόνη ελπίδα για να παλέψουμε και να προστατέψουμε το Κέντρο Υγείας Αντίσεις, υπάρχει μόνο στην ενημέρωση και οργάνωση των ίδιων των κατοίκων στη βάση. Η αυτοοργάνωση, δηλαδή η ενεργοποίηση του απλού κόσμου και η συσπήρωσή του σε αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες βάσης, μόνο αυτή μπορεί να φέρει ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. Και για να γίνω πιο συγκεκριμένος, θα αναφέρω μόλις 2 παραδείγματα της πλούσιας αγωνιστικής ιστορίας του τόπου μας. Το πρώτο αφορά το εργοστάσιο της ΔΕΗ, στο οποίο ήμουν μικρός τότε, θυμάμαι. Το Δημοτικό Συμβούλιο τότε θα έπαιρνε μια απόφαση για να φέρει ένα εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. Θυμάμαι όμως επίσης και τη μεγάλη συγκέντρωση 300, μπορεί και 400 κατοίκων της Ερεσού απ' έξω, που δημιούργησε τέτοια κοινωνική πίεση, η οποία ανάγκασε τους συμβούλους να πάνε πίσω. Αν τότε δεν υπήρχε η οργάνωση στη βάση των ίδιων των κατοίκων, πιστέψτε με, θα ήταν πολύ γνωστοί τότε σύμβουλοι που θα ψήφιζαν υπέρ της καταστροφής του τόπου μας. Το δεύτερο, λίγο πιο πρόσφατο παράδειγμα, είναι αυτό της παραλίας Ερεσού. Δηλαδή, οι άνθρωποι, χωρίς απαραίτητα να συμφωνούν σε όλα, συσπηρωθήκαμε σε ένα κοινό σκοπό που είναι να προστατέψουμε την παραλία Ερεσού από το χτίσιμο. Δημιουργήσαμε τον μπλόκο αφεντέλη, είχαν γίνει εκδηλώσεις, όλα αυτά ακομάτιστα και αυτοοργανωμένα και καταφέραμε σήμερα, 3 χρόνια μετά, να μην έχει μπει ούτε ένα τούπλο στη μοναδική μας παραλία. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι το Κέντρο Υγείας Αντίσεις είναι πάρα πολύ σημαντικό για την τοπική κοινωνία. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας, είτε έχουν να κάνουν με ανίατες ασθένειες, είτε έχουν να κάνουν με διάφορα ζητήματα άλλα, είτε έχουν να κάνουν με έκτακτες περιπτώσεις, είτε έχουν να κάνουν με την ανάγκη από το να γραφτούν φάρμακα μέχρι το οποιοδήποτε έκτακτο γεγονός συμβαίνει από ένα τροχείο, από οτιδήποτε. Και άρα δεν υπάρχει περίπτωση να κάτσουμε σταυρωμένα τα χέρια και να αποδεχθούμε να κλείσει το Κέντρο Υγείας Αντίσεις. Είμαστε δίπλα στους υγειονομικούς και στα αιτήματά τους. Αυτό που ζητάμε είναι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο Κέντρο Υγείας Αντίσεις, γιατί όπως θα μάθουμε και από τον κύριο Παυλή, το να βαλώνουμε καταστάσεις τραβώντας υγειονομικούς από άλλα κέντρα υγείας, στην ουσία γιγαντώνει το πρόβλημα, γιατί δημιουργεί πρόβλημα και σε άλλα αδελφά κέντρα υγείας. Οι προσλήψεις είναι το μυστικό και εκεί πρέπει να πιέσει όλος ο κόσμος. Οπότε ζητάμε την επιστροφή των υγειονομικών στην Καλονία, αφού γίνουν και οι προσλήψεις στο Κέντρο Υγείας Αντίσεις και φυσικά ζητάμε τη δημόσια και δωρεάν πρόσβαση στην υγεία για όλους και όλες. Τέλος, θα θέλαμε αυτή εδώ η εκδήλωση, αφού έχουμε και την πλήρη ενημέρωση από τον κύριο Παπλή, να οδηγήσει σε μια παραγωγική κουβέντα
Πρώτα, παρακαλώ πολύ, προηγούνται οι ερωτήσεις για το θέμα, αν θέλει κάποιος να ρωτήσει για το κέντρο υγείας οτιδήποτε και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι τοποθετήσεις. Ο στόχος μας είναι αυτή η δυναμική που εκφράζεται σήμερα, το ενδιαφέρον του κόσμου, αν μπορεί να μεγαλώσει και να δημιουργήσει μια πίεση κοινωνική ώστε να γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Ευχαριστώ πολύ την πρωτοβουλία της ΕΡΕΣΟΥ για αυτή την πρόσκληση για να μπορέσω να σας ενημερώσω για την κατάσταση που επικρατεί στο κέντρο υγείας και για το μέλλον του, γιατί είναι ένα πράγμα το οποίο πρώτα και κύρια πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι, οι χρήστες δηλαδή του κέντρου υγείας, για αυτούς έχει φτιαχτεί και πραγματικά επειδή κυκλοφορούν, οι εξελίξεις είναι συνεχείς και κυκλοφορούν διάφορες πληροφορίες μερικές φορές οι οποίες δεν είναι ακριβείς. Θα προσπαθήσω να σας περιγράψω την εικόνα που επικρατεί και για το τι πρόκειται να γίνει για να μπορέσουν να καταλάβουν και να ανάλογα να δράσει και η τοπική κοινωνία. Διότι ακριβώς το κέντρο υγείας Άρισσας, όπως υπόθηκε, είναι για να εξυπηρετεί την τοπική κοινωνία, για αυτή υπάρχει και για αυτή πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί. Καταρχάς από ότι δεν έχει τεθεί, πρέπει να είμαστε ακριβείς σε αυτά που λέμε, δεν έχει τεθεί θέμα να κλείσει το κέντρο υγείας Άρισσας, αλλά έχει τεθεί σε κίνδυνο η 24ωρη λειτουργία. Δηλαδή υπάρχει κίνδυνος με το εναπομείνα προσωπικό κάποια στιγμή να μην μπορεί να εφημερεύει όλο το 24ωρο, να λειτουργεί κάποιες συγκεκριμένες ώρες, πιθανώς μέχρι τις 3 το μεσημέρι ή πιο ή μέχρι τις 10 το βράδυ. Αυτή η απόφαση δεν είναι φυσικά μια απόφαση δική μου. Παρ' όλα αυτά, εξαναγκάστηκα το καλοκαίρι να φτάσω να πάρω μια τέτοιου είδους πρωτοβουλία και θα σας εξηγήσω τους λόγους. Καταρχάς, θέλω να σας πω ότι με γνωρίζετε, φαντάζομαι, οι περισσότεροι. Είμαι γιατρός, παθολόγος στο κέντρο υγείας Άρισσας. Εργάζομαι σε αυτό τα τελευταία 21 χρόνια. Τα τελευταία 12 χρόνια είμαι και ο επιστημονικός υπεύθυνος του κέντρου υγείας. Και έχω μια εικόνα για το πώς έχουν εξελιχθεί όλα αυτά αυτές οι καταστάσεις όλα αυτά τα χρόνια. Μπορώ να σας πω λοιπόν ότι από την αρχή το κέντρο υγείας Άρισσας ήταν υποστελεχωμένο. Χαρακτηριστικά θα σας πω ότι στον αρχικό οργανισμό ίδρυσής του υπήρχαν τρεις θέσεις νοσηλευτών, που σημαίνει με τρεις θέσεις νοσηλευτών καλύπτονται με τη βία οι μισές νοσηλευτικές υπηρεσίες του κέντρου υγείας. Δηλαδή αυτός που το έφτιαξε δεν είχε να λειτουργεί πρακτικά 24ωρο. Ή να λειτουργεί αλλά χωρίς νοσηλευτή. Και αυτό γινόταν επί χρόνια. Κάποια στιγμή προσθέθηκε και τέταρτη θέση οργανική, ωστόσο σπάνια ήταν και οι τέσσερις αυτές καλυμμένες. Στην πραγματικότητα όμως για να λειτουργήσει χρειάζεται τουλάχιστον 5 νοσηλευτές να υπηρετούν στο κέντρο υγείας. Το πρόβλημα της υποστελέχωσης λοιπόν, όπως σας είπα, είναι χρόνιο. Ποιες είναι οι αιτίες? Η πρώτη αιτία, νομίζω την φαντάζεστε, είναι η μεγάλη απόσταση που έχει η περιοχή, η Δυτική Λέσβος, από την πρωτεύουσα του νησιού, από τη Μυτιλίνη, όπου αυτό αποτελεί ένα αντικίνητρο για έναν άνθρωπο, ο οποίος ας πούμε ζει στη Μυτιλίνη, να πάρει θέση στο κέντρο υγείας Άρισσας. Οπότε όλοι οι γιατροί, αλλά και το υπόλοιπο προσωπικό, προσπαθεί να βρει μια δουλειά πολύ πιο κοντά στο κέντρο ή ακόμα και αν πάρει θέση στο κέντρο υγείας Άρισσας, προσπαθεί με κάθε τρόπο να φύγει από το κέντρο υγείας Άρισσας. Επίσης, η υποστελέχωση, η ίδια υπάρχουσα υποστελέχωση του κέντρου υγείας Άρισσας, λειτουργεί σαν αντικίνητρο για να έρθει προσωπικό και γιατροί. Διότι αν κάποιος ξέρει ότι θα πάει σε ένα κέντρο υγείας με λιπές προσωπικό, προτιμάει να πάει σε κάποιο άλλο που θα είναι η στελέχωση πολύ καλύτερη. Άρα λοιπόν αυτοί που έρχονται στο κέντρο υγείας Άρισσας ή θα είναι ντόπιοι και θα έχουν τη ζωή τους εδώ στην περιοχή, ή θα είναι αποφασισμένοι ξένοι, σε εισαγωγικά, οι οποίοι θα κάνουν μετεγκατασταθούν και θα θέλουν να δουλέψουν και να ζήσουν στη Δυτική Λέσβο. Πράγμα που, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι το πιο απλό. Και αυτό είναι που δημιουργεί τα προβλήματα. Θα σας περιγράψω τώρα από αυτά τα χαρτιά που έχω εδώ μια εικόνα για να δείτε τι έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια, έτσι, από το 2015 και μετά. Από το 2015 και μετά έχει συνταξιοδοτηθεί κάποια άτομα από το προσωπικό. Τα περισσότερα από αυτά δεν έχουν αντικατασταθεί και ούτε έχουν προκυρηθεί οι θέσεις τους, δηλαδή είναι μείον. Έτσι λοιπόν έχουν φύγει δύο οδηγοί, εκ των οποίων δεν είχε αντικατασταθεί κανένας,
Με ασυνταξιοδότηση μιλάμε, έτσι. Έχει φύγει ένας διοικητικός υπάλληλος, έχει συνταξιοδοτηθεί ένας γενικός γιατρός, θα τον μνημονεύσω, είναι ο Χάρης Αθανασόπουλος, ο οποίος πλέον δεν βρίσκεται καν στη ζωή, ο οποίος υπηρετούσε για 17 χρόνια στο Κέντρο Υγείας Άντισσας από το 2004 μέχρι το 2021. Και έχει φύγει και επίσης και ένας εργαζόμενος με υπηρεσία φύλακα. Αυτοί δεν έχουν αντεκατασταθεί, δεν έχουν προκηρυχθεί καν θέση τους. Επίσης, έχουν μετακινηθεί από το Κέντρο Υγείας προς άλλες δομές της Λέσβου ή και αλλού. Μία μέρα η οποία είχαμε καταφέρει να προσλάβουμε γύρω στο το 2022, δεν είχε κάτσει ούτε μήνα στο Κέντρο Υγείας Άντισσας και μετακινήθηκε στο νοσοκομείο Μυτιλίνης. Μία παρασκευάσια, η οποία είχε προσληφθεί με πολύ κόπο για να υπηρετήσει στο Κέντρο Υγείας Άντισσας, δεν ήρθε ποτέ στο Κέντρο Υγείας Άντισσας. Αρχικά έμεινε στο Κέντρο Υγείας, το οποίο ήταν κοντά στην κατοικία της και αυτή τη στιγμή βρίσκεται επίσης στο νοσοκομείο Μυτιλίνης. Μία επισκέπτρια υγείας που είχαμε μετακινήθηκε το 2017 στο Κέντρο Υγείας Καλονίας. Μία νοσηλεύτρια, η οποία επίσης είχαμε, έφυγε στο νοσοκομείο Μυτιλίνης, αλλά αυτή καταφέραμε και την ανταλλάξαμε, μετακινήθηκε αντίστοιχα ένας από τους δύο νοσηλευτές που έχουμε αυτή τη στιγμή. Επίσης και μία γιατρός γενικής ιατρικής πήρε τη θέση της στο νοσοκομείο Μυτιλίνης. Αυτά για τις μετακινήσεις από το 2015 και μετά. Ήρθαν όμως και νοσηλευτές, ήρθε ένας νοσηλευτής όπως σας είπα, ήρθε μια παρασκευάστρια από το νοσοκομείο και επίσης ήρθε και μια νοσηλεύτρια για μια περίοδο από το 2016 μέχρι το 2021 από το Κέντρο Υγείας Καλονής, αλλά ξαναγύρισε στο Κέντρο Υγείας Καλονής. Τι διορισμοί έχουν γίνει? Λοιπόν, εδώ είναι πολύ ενδιαφέρον. Σας είπα για την επισκέπτρια υγείας η οποία είχε διοριστεί το 2018, για την παρασκευάστρια που διορίστηκε το 2018, το 2022 μετακινήθηκε στο νοσοκομείο Μυτιλίνης. Για την νοσηλεύτρια η οποία διορίστηκε επίσης το 2020, το 2021 πήγε στο νοσοκομείο Μυτιλίνης. Μία καθαρίστρια η οποία διορίστηκε το 2018, το 2023 μετατάχθηκε στον Δήμο Μυτιλίνης. Και επίσης ένας οδηγός, ο οποίος μας ήρθε το 2021, ο οποίος ακόμα βρίσκεται στο Κέντρο Υγείας Άντισσας. Σας τα λέω αυτά για να καταλάβετε ότι το πρόβλημα δεν είναι ότι απλώς δεν γίνονται διορισμοί. Διορισμοί δεν γίνονται αυτοί που πρέπει, γίνονται πολύ λιγότεροι. Αλλά ακόμα και αυτοί που έρχονται, έρχονται αλλά δεν μένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στην περιοχή. Καταλαβαίνετε με τον τρόπο που φεύγουμε. Λοιπόν, επίσης έχει έρθει επικουρικό προσωπικό, έχουν έρθει μία φυσιοθεραπεύτρια, ο οδοντίατρος, δύο καθαρίστριες, τρεις καθαρίστριες, συγγνώμη, ένας οδηγός, αυτή είναι επικουρικό προσωπικό, αυτοί έχουν έρθει την περίοδο 18-19, έτσι, και επίσης διορισμένοι μέσω ΑΕΔ δύο παρασκευάστριες και ένας φύλακας, οι οποίοι ουσιαστικά μένουν στο Κέντρο Υγείας Άντισσας, αλλά η θέση τους είναι επισφαλής, διότι ως επικουρικό προσωπικό ανανεώνεται κάθε χρόνο η σύμβασή τους, ανά πάσα στιγμή μπορεί να μην ανανεωθεί, οπότε όπως καταλαβαίνετε, χωρίς αυτό το προσωπικό δεν μπορεί να λειτουργήσει. Γνωρίζετε ότι στα χρόνια της πανδημίας ο Πρωθυπουργός είχε πει ότι όσοι θα έρθουν σαν επικουρικό προσωπικό και θα στηρίξουν το σύστημα υγείας θα μονιμοποιηθούν. Δεν έχει γίνει τίποτα από αυτά. Οι άνθρωποι αυτοί είναι σε μια επισφαλή θέση να χάσουν ανά πάσα στιγμή τη δουλειά τους, ενώ θα έπρεπε ουσιαστικά καλύπτουν πάγιες ανάγκες του Κέντρου Υγείας. Αυτή ήταν η κατάσταση που υπήρχε γενικά και που υπάρχει όλα αυτά τα χρόνια και σας την περιέγραψα έτσι αναλυτικά για να καταλάβετε αυτό που σας είπα. Ότι κόσμος έρχεται, κόσμος φεύγει. Το βασικό συμπέρασμα είναι στο σύνολο ότι έχουμε μια αρνητική τάση, δηλαδή μειώνεται το προσωπικό αντί να αυξάνεται. Και φτάνουμε λοιπόν το 2024
στην κατάσταση που με οδήγησε να πω ότι δεν μπορεί να λειτουργεί πλέον υπό αυτές τις συνθήκες στο κέντρο υγείας Άτισσας με 24 ώρα. Το ότι θα έπαιρνε ένας νοσηλευτής συνταξή ήταν γνωστό από πέρσι τον Νοέμβριο. Είχε ενημερωθεί η υπηρεσία και είχε ζητηθεί να πράξει τα δέοντα, να φέρει προσωπικό, διότι υπήρχαν τότε τρεις νοσηλευτές, βγαίνανε με τη βία οι μισές, το 60% των βαριών καλύπτοντα. Άμα έφευγε ο ένας νοσηλευτής, αντί για το 60% θα καλύπτονταν το 40% των βαρδιών. Παρ' όλα αυτά δεν έγινε τίποτα, παρόλο που υπήρξαν συγκεκριμένες προτάσεις, παρόλο που υπήρχαν νοσηλευτές από το Βοστάνιο που θέλαν να έρθουν στο κέντρο υγείας Άτισσας. Και φτάνουμε λοιπόν το τέλος Μαΐου να γίνεται το εξής. Καταρχάς να μετακινείται ένας οδηγός από το κέντρο υγείας Άτισσας. Εκείνη την περίοδο το κέντρο υγείας Άτισσας είχε 4 οδηγούς ασθενοφόρου και είχε και 2 οδηγούς από το στρατό για να επικουρούν το έργο των οδηγών. Με τη λογική ότι έχουμε, με την δικαιολογία ότι υπάρχουν οι στρατιωτικοί, πήραν τον ένα οδηγό και τον πήγαν στο νοσοκομείο Μυτιλίνης και μείναμε με 3 οδηγούς. Λίγες μέρες μετά καταθέτει αίτηση συνταξιοδότησης και φεύγει από την υπηρεσία ο ένας νοσηλευτής και μένουμε με 2 νοσηλευτές αντί για 3 που είχαν. Συν της άλλης, στο κέντρο υγείας Άτισσας υπηρετούν αυτή τη στιγμή 3 ειδικευμένοι γιατροί. Γενικής ιατρικής είναι οι 2 και παθολόγος εγώ. Και ο ένας από τους γενικούς γιατρούς, ο κύριος Ρούσης, έχει καταθέσει αίτηση μετάθεσης και μάλιστα εκείνες τις μέρες καταθέσει και αίτηση άμεσης μετακίνησης στη ΔΥΠΕ που θέλει να πάει και υπήρχε κίνδυνος να μείνουμε και με έναν γιατρό λιγότερο. Φτάνουμε λοιπόν σε αρχές Ιουνίου να έχουμε 2 νοσηλευτές για να καλύψουν το καλοκαίρι όλη τη λειτουργία του κέντρου υγείας και 3 οδηγούς. Εκεί καταλαβαίνω ότι πλέον η κατάσταση δεν είναι διαχειρίσιμη. Ο Ιούλιος βγήκε με πολλή δυσκολία και μέσα στον Ιούλιο καταθέτει και ο κύριος Ρούσης ένα έγγραφο όπου αναφέρει με το δίκιο του ότι οι εφημερίες πλέον χωρίς νοσηλευτή, γιατί ουσιαστικά οι νοσηλευτές μπορούσαν να καλύψουν ελάχιστες βάρδιες, είναι επικίνδυνοι. Οπότε εγώ δεν μπορώ να λάβω ευθύνη για περιστατικά που έρχονται. Και λίγες μέρες μετά το ίδιο κάνουν και οι αγροτικοί γιατροί του κέντρου υγείας. Καταθέτουν ένα χάρτη και λένε ότι εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε και τη δουλειά του νοσηλευτή. Εφημερεύουμε χωρίς νοσηλευτική κάλυψη και αυτό δεν είναι ασφαλές. Για να σας δώσω να καταλάβετε γιατί δεν είναι ασφαλές, θα σας εξηγήσω τι συμβαίνει στο κέντρο υγείας κατά τις εφημερίες. Γιατί πρέπει να το έχετε στο νου σας να καταλάβετε για τι πράγμα μιλάμε. Το κέντρο υγείας Άτισσας, ας πούμε, τις καθημερινές εφημερεύει με έναν ειδικευμένο γιατρό, έναν αγροτικό γιατρό και αν έχουμε νοσηλευτή. Όταν δεν είχαμε νοσηλευτή και έβγαινε ένα περιστατικό ότι πρέπει να διακομιστεί στη Μυτιλίνη, έπαιρνε το ασθενοφόρο τον ασθενή, έμπαινε μέσα ο ένας γιατρός και έμεινε μόνος του ένας ειδικευμένος γιατρός, χωρίς νοσηλευτή, χωρίς κανέναν άλλο, με ό,τι συμβεί για τις επόμενες 3 με 4 ώρες. Γιατί τόσο είναι ο χρόνος να μετακινηθεί το ασθενοφόρο να πάει και να γυρίσει. Που είναι μια συνθήκη όπως καταλαβαίνετε επικίνδυνη. Δηλαδή, αν σκάσει εκείνη την ώρα ένα τροχαίο, ένα έφραγμα, ένα πνευμονικό ήδημα, ένα αναφυλακτικό σοκ, μπορεί να πεθάνει ο ασθενής, όχι για κανένα λόγο, αλλά γιατί ένας γιατρός μόνος του τι θα προλάβει να κάνει. Να βάλει ορό, να εξετάσει τον ασθενή, να κάνει εξετάσεις. Τι θα κάνει απλά, να μετακινήσει, γιατί μπορεί να είναι ανέστητος, δεν θα έχει δεύτερο άτομο, δηλαδή να τον κουβαλήσει για να τον βάλει πάνω στο εξεταστικό κρεβάτι. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ποια είναι η συνθήκη λειτουργίας και αυτός είναι και ο λόγος που είναι ανασφαλής οι εφημερίες χωρίς νοσηλευτή. Οπότε, εγώ σαν υπεύθυνος διευθυντής του κέντρου υγείας έρχομαι στο δίλημα προς το τέλος Ιουλίου. Εν τω μεταξύ, για αυτά έχει ενημερωθεί η υπηρεσία, έτσι, εγγράφος, προφορικός, τα έχω πει χιλιάδες φορές. Αλλά τάχα τους έχω στείλει έγγραφα. Ο υπεύθυνος, ο διοικητής της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας δεν βγαίνει καν στο τηλέφωνο να μου μιλήσει. Μιλάω μονάχα με την γραμματέα του, μου λέει θα το τα διαβιβάσω. Και έχουμε πλέον στο δίλημα ή να πάρω την ευθύνη εγώ να λειτουργεί το κέντρο υγείας Άτισσας με ανασφαλή τρόπο, σαν να λειτουργεί, χωρίς νοσηλευτή, δηλαδή να βγάλει τον Αύγουστο, να βγάλουν τον Αύγουστο οι γιατροί με αυτή τη συνθήκη που σας περιγράφω. Ή να πω, δεν γίνεται, κάντε κάτι.
με πολύ, το σκέφτηκα πολύ και ήταν ένα πολύ μεγάλο δίλημα για μένα τι να κάνω και αποφάσισα ότι δεν μπορεί να καλύπτω αυτή την κατάσταση, διότι είναι ανασφαλής πρώτα και κύρια για τον κόσμο και δεύτερον για το προσωπικό που δουλεύει υπό αυτές τις συνθήκες. Οπότε έστειλα ένα έγγραφο στη διοίκηση και τους έβαλα πρώτον ευθυνός τους. Τους είπα ότι εάν μέχρι το τέλος Ιουλίου δεν καλύψετε με νοσηλευτικό προσωπικό το κέντρο υγείας Άνισας, το κέντρο υγείας Άνισας από τις 5 Αυγούστου θα πάψει να λειτουργεί, να εφημερεύει για 24 ώρα, θα λειτουργεί μέχρι τις 3 το μεσημέρι, γιατί μέχρι το μεσημέρι μπορούμε να καλύψουμε με ασφάλεια τους ασθενείς που έρχονται. Και περίμενα να αντιδράσω. Η αλήθεια είναι ότι η αντίδραση ήρθε στο, κυριολεκτικά στο παραπέντε, δηλαδή Δευτέρα θα έκλεινε το κέντρο υγείας, την Παρασκευή το μεσημέρι στις 2 η ώρα ήρθε ένα έγγραφο από τον διοικητή όπου έλεγε ότι δεν μπορείς να κλείσεις το κέντρο υγείας. Γι' αυτό το λόγο θα μετακινήσω 5 νοσηλευτές από το κέντρο υγείας Καλονής να καλύψουν τις κενές βάρδιες του κέντρου υγείας Άνισας. Και έτσι βγήκε ο άγνωστος. Με τους νοσηλευτές, τις νοσηλεύτριες μάλλον, που μετακινήθηκαν αναγκαστικά, χωρίς να το θέλουν, από το κέντρο υγείας Καλονής, δημιουργώντας αντίστοιχο πρόβλημα εκεί. Το Σεπτέμβριο τα ίδια. Τους έστειλα γύρω στις 16 Αυγούστου και τους λέω: ωραία, λύσατε το πρόβλημα μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Τι θα, μέχρι τέλος Αυγούστου, τι θα γίνει το Σεπτέμβριο. Όντως, μετά από λίγες μέρες, στέλνουν νέο έγγραφο, πάει ο διοικητής και λέει για τις ανάγκες του κέντρου υγείας Άνισας, θα σας στείλω νοσηλευτές από το κέντρο υγείας Μυτιλίνης. Και στέλνει 5 νοσηλευτές, μετακινεί 5 νοσηλευτές, νοσηλεύτες από το κέντρο υγείας Μυτιλίνης, οι οποίες μάλιστα, επειδή επικαλέστηκαν, που προφανώς έτσι ήταν, ότι δεν έχουν αυτοκίνητο ή δεν οδηγούν, καλύπτανε μεταξύ τη μετακίνησή τους. Από τη Μυτιλίνη. Αυτό συνεχίστηκε γύρω μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου. Γύρω στις 10 Σεπτεμβρίου μας ήρθε έγγραφο ότι ανακαλούνται οι μετακινήσεις των νοσηλευτριών και μετακινούνται 2 νοσηλεύτριες, οι οποίες είχαν κάνει αίτηση, η μία πριν 9 μήνες και η άλλη πριν 2 χρόνια, ότι θέλανε να έρθουν στο κέντρο υγείας Μάντισας. Δεν τις είχαν μετακινήσει επεκαλούμενοι τις ανάγκες του νοσοκομείου, αλλά τις μετακινήσανε τώρα. Και αυτή τη στιγμή λειτουργεί το κέντρο υγείας Άντισας με 2 νοσηλεύτριες που έχουν μετακινηθεί με τρίμηνες μετακινήσεις από το νοσοκομείο Μυτιλίνης. Αυτή είναι. Οι 2 βέβαια αυτές νοσηλεύτριες, μαζί με τους 2 νοσηλευτές που έχουμε ήδη, μας κάνουν 4, μένει πάλι ένα κενό που βγαίνει περίπου στις 15 βάρδιες το μήνα όπου είμαστε χωρίς νοσηλευτική υπηρεσία. Δεν είμαστε καλυμμένοι δηλαδή 100%. Επίσης, αυτή η μετακίνηση δεν είναι κάτι μόνιμο, είναι για ένα τρίμηνο. Η μία δε από τις νοσηλεύτριες δεν είναι καν μόνιμη, είναι τυπουργικό προσωπικό. Μπορεί στο τέλος του χρόνου να τελειώσει η σύμβασή της και να μην ανανεωθεί. Οπότε, με λίγα λόγια, δεν έχει δοθεί καμία μόνιμη λύση. Με κανέναν τρόπο. Επίσης, αυτό που συμβαίνει είναι ότι ανά πάσα στιγμή η μετάθεση του κυρίου Ρούση θα έρθει. Διότι ο κύριος Ρούσης, όπως και εγώ, όποιος γιατρός βρίσκεται στην παραμεθόριο περιοχή για συνεχή 5 χρόνια ενεργό υπηρεσία, έχει δικαίωμα να ζητήσει μετάθεση και υπάρχει νόμος που τον καλύπτει να την πάρει. Θα την πάρει, δηλαδή είναι θέμα χρόνου. Απλώς είναι θέμα γραφειοκρατίας πότε θα δοθεί η μετάθεση. Αν δοθεί αύριο, θα φύγει αύριο. Αυτό σημαίνει ότι θα μείνει το κέντρο υγείας Άνισας να λειτουργεί με 2 ειδικευμένους γιατρούς, με μένα και με τον κύριο Χουρμούζη, ο οποίος ο κύριος Χουρμούζης έχει διάφορα φυσικά του θέματα υγείας και συμμετέχει με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Με λίγα λόγια, το πρόβλημα με το κέντρο υγείας Άνισας μπορεί να λύθηκε, να δόθηκε μια προσωρινή λύση, η οποία δεν είναι ούτε και τώρα πλήρης, είναι τελείως πρόσχερη και είναι, υπάρχει κίνδυνος ανά πάσα στιγμή να βρεθούμε στην κατάσταση που ήμασταν στην αρχή του καλοκαιριού ή ακόμα και χειρότερα. Δηλαδή, να το πω έτσι απλά, για να λειτουργήσει το κέντρο υγείας Άνισας, για να καλύψει μάλλον την 24ωρη λειτουργία του, χρειάζεται 5 ειδικευμένους γιατρούς για να μπορεί να καλύψει το πρόγραμμα εφημεριών, 5 με 6 ειδικευμένους γιατρούς, χρειάζεται 5 νοσηλευτές και χρειάζεται και 5 οδηγούς ασθενοφόρου. Αντί για αυτούς έχουμε 3
που θα μείνουν δύο γιατρούς ειδικευμένους. Αντί για τους πέντε νοσηλευτές, αυτή τη στιγμή έχουμε τέσσερις, αλλά μπορεί να μείνουν και λιγότεροι. Και αυτή τη στιγμή έχουμε τέσσερις οδηγούς ασθενοφόρου, που ο ένας έχει μετακινηθεί με ενός μήνα μετακίνηση από το κέντρο υγείας του Λομαρίου και ανά πάσα στιγμή μπορεί να γυρίσει και αυτός. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό που σας περιγράφω είναι μια λογική βάλωμα στο βάλωμα. Και έτσι βαδιστίζει το κέντρο υγείας να μην πω πολλά, τα τελευταία 10 χρόνια. Και δεν υπάρχει, αυτό που καταλαβαίνω εγώ, είναι ότι δεν υπάρχει καμιά πολιτική βούληση να αλλάξει αυτό το πράγμα, αλλά η λογική είναι να παίρνουμε εκεί που υπάρχει μεγάλη διαμαρτυρία και σφίγγουν τα πράγματα, να παίρνουμε και να πάμε από τον δίπλα και να βαλώνουμε εκεί για λίγο καιρό, μέχρι που να καταλαγιάσουν οι αντιδράσεις και βλέποντας και κάνοντας. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια συνθήκη η οποία δεν μπορεί να συνεχιστεί. Εμένα προσωπικά και σαν άτομο με έχει κουράσει, γι' αυτό και όλα, ανάμεσα στα άλλα που έγιναν, τον Ιούνιο υπέβαλα και την παραίτησή μου από επιστημονικός υπεύθυνος. Βέβαια, συνεχίζω να σας μιλάω σαν επιστημονικός υπεύθυνος, διότι ούτε αυτό το αίτημά μου απαντήθηκε από την υπηρεσία. Δεν μπορώ να πάψω να είμαι επιστημονικός υπεύθυνος, διότι άμα σταματήσω να υπογράφω, θα με στείλουν στο πειθαρχικό ότι δεν εκτελώ τα καθήκοντα που έχουν αναθέσει. Άρα, συνεχίζω να εξαναγκάζομαι να είμαι κι εγώ επιστημονικός υπεύθυνος και στο κέντρο υγείας χωρίς να το θέλω. Επίσης, αυτά που σας είπα, δηλαδή, αυτά που σας είπα, οι ειδικευμένοι γιατροί, οι νοσηλευτές, οι οδηγοί, είναι για την 24ωρη εφημέρωση. Για να λειτουργεί ένα κέντρο υγείας καλά, θα χρειάζεται κι άλλο προσωπικό, το οποίο δεν έχουμε. Είχαμε κατά καιρούς και μας λείπει. Δεν έχουμε ΜΕΑ. Δεν έχουμε επισκέπτρια υγείας. Έχουμε γιατρούς που είναι επικουρικό προσωπικό και έχουμε οδοντίατρο μάλλον που είναι επικουρικό προσωπικό. Έχουμε φυσιοθεραπεύθρια η οποία επίσης είναι επικουρικό προσωπικό. Που αυτοί οι άνθρωποι, αν δεν νομιμοποιηθούν, έχουμε παρασκευαστές που είναι επικουρικό προσωπικό. Αν φύγουν, πάλι θα μείνουν χωρίς σημαντικές ειδικότητες. Θα έπρεπε αυτοί, αν μη τι άλλο, να έχουν νομιμοποιηθεί. Γιατί γίνονται όλα αυτά, τι κάνει δηλαδή η κυβέρνηση και η διοίκηση. Η γνώμη μου είναι ότι αυτό που κάνει είναι να αφήνουν τα πράγματα έτσι όπως είναι. Σου λέει, θα φύγει ο κύριος Ρούζης, ας φύγει. Θα παραιτηθεί ο κύριος Παρτούς, ας παραιτηθεί. Θα συνταξιδοτηθεί ο ένας νοσηλευτής, ναι. Δηλαδή αυτή. Και αυτό ουσιαστικά καταλαβαίνετε ότι αποσαθρώνει τον οργανισμό του κέντρου υγείας και οδηγεί σε μια κατάσταση κατάρρευσης. Ενώ θα έπρεπε ουσιαστικά να υπάρχει μια λογική του ότι αυτός που θα φύγει θα πρέπει, ας πούμε, άμεσα να αντικατασταθεί και πριν φύγει καλά-καλά. Έτσι θα έπρεπε να υπάρχει ένας τέτοιος προγραμματισμός. Και κάτι άλλο που ξέρω να πω είναι ότι και στο θέμα των αγροτικών έχουμε ένα θέμα. Οι θέσεις των αγροτικών είναι λίγες. Κανονικά είναι 7, θα έπρεπε να είναι 9. Γιατί είναι 7, διότι οι δύο θέσεις ειδικευμένων γιατρών ήταν θέσεις αγροτικών που υπάρχουν από ειδικευμένους γιατρούς. Και αυτό έχει και σαν συνέπεια στον τρόπο που γίνεται η εφημερία. Δηλαδή, αν είχαμε περισσότερους αγροτικούς γιατρούς, θα μπορούσε, ας πούμε, να γίνεται η εφημερία με δύο αγροτικούς γιατρούς και έναν ειδικευμένο, οπότε η κατάσταση θα είναι πολύ καλύτερη. Όπως καταλαβαίνετε, σας περιγράψα ότι έχουμε τρεις ειδικευμένους γιατρούς αντί για 6 που έχουμε. Οι άλλοι τρεις, για να καλυφθεί το πρόγραμμα, έρχονται από την Καλονή. Δεν μπορούμε να βγάλουμε μόνοι μας πρόγραμμα εφημερίας 24ωρης λειτουργίας χωρίς βοήθεια από την Καλονή. Αυτό το μήνα, μάλιστα, ναι, από την Καλονή. Αυτό το μήνα θα έρθουν τρεις γιατροί από την Καλονή και αυτό γίνεται τα τελευταία πάνω από 10 χρόνια. Αυτή είναι η κατάσταση για να μπορεί να λειτουργεί σε 24ωρη λειτουργία το κέντρο υγείας Άνισας. Κατά τη γνώμη μου, λοιπόν, επειδή εδώ μερικές φορές το θέμα παρουσιάζεται σαν κάτι ακραίο, αυτό που συμβαίνει στο κέντρο υγείας Άνισας, δεν είναι κάτι ακραίο. Αυτό που συμβαίνει στο κέντρο υγείας Άνισας είναι πάνω κάτω αυτό που συμβαίνει σε όλες τις ή στις περισσότερες δομές υγείας ανά την Ελλάδα. Τα μισά κέντρα υγείας στην Ελλάδα δεν έχουν 24ωρη εφημέρευση. Το ότι έχει κρατηθεί το κέντρο υγείας Άνισας να έχει 24ωρη εφημέρευση δεν είναι καθόλου δεδομένο. Έτσι, υπάρχουν κέντρα υγείας που δουλεύουν μέρα παραμέρα. Έτσι, ή υπάρχουν με κέντρα υγείας που δεν εφημερεύονται καθόλου.
ανά την Ελλάδα. Γιατί γίνεται αυτό το πράγμα? Κατά τη γνώμη μου γίνεται διότι υπάρχει μια λογική και στην πολιτική ηγεσία, αλλά έτσι έχει επικρατήσει, ότι η υγεία δεν είναι ένα κοινωνικό αγαθό, αλλά είναι εμπόρευμα. Και από τη στιγμή που αντιμετωπίζεται ως εμπόρευμα, υπάρχει μια λογική επιχειρηματικοποίησης και ιδιωτικοποίησης της υγείας. Υπάρχουν τεράστια συμφέροντα, όπως καταλαβαίνετε, όσον αφορά την υγεία, τα οποία είναι και στον κύκλο του φαρμάκου, αλλά και στον κύκλο της ιατρικής τεχνολογίας. Το κράτος είναι ο καλύτερος πελάτης των εταιριών ιατρικής τεχνολογίας. Άρα λοιπόν, όταν δίνονται χρήματα, πολλές φορές δίνονται χρήματα που επενδύονται στην ιατρική τεχνολογία. Χαρακτηριστικό είναι να σας πω ότι το Κέντρο Υγείας Άλυσας ήταν από τα πρώτα που πήρε τα νέα μηχανήματα τηλεϊατρικής, τα οποία πρακτικά δεν είναι χρήσιμα. Διότι όταν έχεις νοσοκομείο σε μία ώρα, αυτό που είναι χρήσιμο για τον ασθενή είναι η άμεση του μεταφορά, και όχι να μπει σε μια διαδικασία, να συνδεθείς με τον κομπιούτερ, να βρεις γιατρό στην άλλη μεριά του σύμπαντος που δεν θα βρεις, που είναι μια διαδικασία που μπορεί, ας πούμε, να είναι καλή για την ανάφη και για, δεν ξέρω εγώ, για την ασυπάλαια, αλλά όχι για τη δυτική λέσβο. Έτσι, παρόλα αυτά όμως, τέτοια χρήματα δίνονται. Δεν δίνονται χρήματα για προσλήψεις. Επίσης, δίνει χρήματα τεράστια ποσά ο ΕΟΠΗ για να καλύπτει νοσηλείες σε ιδιωτικά νοσοκομεία ή για να καλύπτει εξετάσεις σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, αλλά δεν δίνει το κράτος χρήματα για να φτιάξει δικά του εργαστήρια για να στηρίξει από μόνο του την λειτουργία των δομών. Τι άλλο κάνει το κράτος? Γιατί κάνει? Το τελευταίο χρονικό διάστημα καθιέρωσε τα αποδειγματινά χειρουργεία, που είναι επιπληρωμή. Εδώ και χρόνια είχαν καθιερωθεί τα αποδειγματινά ιατρία, που επίσης είναι επιπληρωμή. Επίσης, βάζει τους ιδιώτες να χειρουργούν μέσα στα δημόσια νοσοκομεία. Και τώρα προτείνει σε εμάς τους γιατρούς ότι, αφού δεν μπορούμε να σας δώσουμε μισθούς, να τα πάρετε, να κάνετε ανοίξει ιδιωτικό ιατρείο και να τα παίρνετε κατευθείαν από τον ασθενή. Αυτό μας λέει. Έτσι. Άρα λοιπόν, η απαξίωση των δομών, όπως είναι το Κέντρο Υγείας Άλυσας, και γενικά του Εθνικού Συστήματος Υγείας, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι μια βελτιωριά του κράτους. Είναι μια συνειδητή πολιτική επιλογή και κάπως έτσι πρέπει να το δούμε. Δεν είναι δηλαδή μια εξαίρεση που συμβαίνει στη Δυτική Λέσβο, αλλά είναι ο κανόνας, και γι' αυτό και πρέπει η αντίδραση να είναι συνολική από την τοπική κοινωνία. Επίσης θέλω να πω κάτι πολύ σημαντικό, ότι περάσαμε πολύ δύσκολα χρόνια την περίοδο των μνημονίων, όπου είχαμε φτάσει, ας πούμε, στο σημείο να μην έχουμε χαρτιά να τυπώνουμε συνταγές, είχαμε φτάσει στο σημείο να μην έχουμε μάσκες οξυγόνου για να βάζουμε στους ασθενείς. Αυτά στο κύριο Υγείας Άλυσας γίνανε. Φτάσαμε στο σημείο να μην μας φτάνουν καλά-καλά, ας πούμε, να μην έχουμε πετρέλαιο να βάλουμε μέσα στο ασθενοφόρο. Έχουμε περάσει από τέτοιες περιόδους την περίοδο των μνημονίων. Φτάσαμε να μείνουμε χωρίς καθαρίστρια για μήνες στο Κέντρο Υγείας Άλυσας. Έτσι, από αυτή την περίοδο ξεπεράσαμε, υποτίθεται ότι η κατάσταση θα βελτιωνόταν. Περάσαμε την πανδημία. Στην πανδημία χειροκροτάγανε τους υγειονομικούς. Αποδείχθηκε τότε πόσο χρήσιμο είναι ένα δημόσιο σύστημα υγείας. Αποδείχθηκε επίσης ότι τα συστήματα υγείας χωρών πολύ ανεπτυγμένων, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, κατέρευσαν, διότι λειτουργούσαν με αυτή τη λογική του κόστους-οφέλους, ότι έπρεπε να λειτουργεί μια δομή υγείας στο 100% της λειτουργικότητάς της. Και αυτό σημαίνει ότι πιάστηκε με τα βρακιά κάτω στην κυριολεξία στην πανδημία του κορονοϊού. Αντί να έχουν, ας πούμε, στολές προστασίας στα μεγαλύτερα νοσοκομεία, βάζανε σακούλες σκουπιδιών για να προστατευτούν οι υγειονομικοί, και αυτά μιλάμε για νοσοκομεία της Αμερικής. Αντί λοιπόν οι κυβερνήσεις να λάβουν το μήνυμα ότι πρέπει να ενισχύσουν τα δημόσια συστήματα υγείας, συνεχίζουν μια κατάσταση παρόμοια, απαξίωσης, χωρίς προσλήψεις, και η λογική είναι ότι να υπάρχει ένα σύστημα υγείας που ουσιαστικά να καλύπτει, να είναι το πρώτο βοηθειό, όπως είπε καλά ο Στέλιος πριν τη δεκαετία του 80, να είναι για τις πρώτες βοήθειες, να είναι για τα επίγοντα, και από εκεί και πέρα για πιο σοβαρά πράγματα υπάρχουν τα αποδειγματινά χειρουργεία, τα επιπληρωμή υποδειγματινά χειρουργεία, υπάρχει
υπάρχουν τα ιδιωτικά νοσοκομεία για όσους έχουν. Αυτή είναι η λογική τους. Τα λέω αυτά γιατί μπροστά μας, όπως σας εξήγησα, το πρόβλημα δεν έχει λυθεί, θα το βρούμε και είναι, δεν είναι ότι θα το βρούμε στο μακρινό μέλλον, αλλά μπορεί ανά πάσα στιγμή, σε ένα ή δύο μήνες, να ξαναβρεθούμε πάλι στην ίδια κατάσταση, να μην μπορεί να λειτουργήσει το κέντρο υγείας Άλισσας. Δηλαδή, όταν αποχωρήσει ο κύριος Ρούσης ή όταν φύγει κάποιος από αυτούς τους νοσηλευτές, ας πούμε η επικουρική συνάδελφος, πάλι θα βρεθούμε στην ίδια συνθήκη. Έτσι. Και άρα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε έτσι. Και με στεναχωρεί ότι κάποιοι, επειδή ακριβώς δεν έκλεισε, καλώς δεν έκλεισε τον Αύγουστο το κέντρο υγείας Άλισσας, λειτουργήσε με, σας είπα, με ποιο τρόπο, με μπαλώματα από την Καλονή και από τη Μυτιλίνη, νομίζω ότι και διαδίδουν το πρόβλημα λύθηκε. Το πρόβλημα δεν λύθηκε καθόλου. Είναι μπροστά μας. Η γνώμη μου είναι ότι αυτό που μπορεί να καταλάβει η κυβέρνηση και η διοίκηση της ΥΠΕ, δεν είναι, είναι τα χαρτιά, είναι οι υπογραφές που μαζεύονται, είναι πολύ θετικό, αλλά είναι η μαζική κινητοποίηση του κόσμου. Δηλαδή αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι μόνο με, ένα, με μια μαζική κινητοποίηση των τοπικών κοινωνιών να δείξουν και στη Μυτιλίνη αλλά και κεντρικά στην κυβέρνηση ότι δεν μπορεί να παίζουν με τις ζωές μας, ότι δεν μπαίνουμε στο τρυπάκι, ότι μπροστά στην υγεία δεν υπάρχουν κόμματα, δεν υπάρχουν δεξί και αριστεροί. Όταν αρρωσταίνει ο κάποιος θέλει να βρει την υγεία του, είτε είναι δεξιός είτε είναι αριστερός, και ότι γι' αυτό πρέπει να δώσουν λύση. Και η λύση εξαρτάται από τη δικιά μας κινητοποίηση. Αυτά ήθελα να σας πω. Αν θέλετε να με ρωτήσετε οτιδήποτε, είμαι εδώ για να σας απαντήσω. Για να ξεκινήσουμε με ερωτήσεις, αν θέλει κάποιος πάλι να ρωτήσει κάποιον του κυρίου Βαμπλή για το κέντρο υγείας, ευχαρίστω. Και αν δεν υπάρχει μετά στη συνέχεια, μπορούμε να κάνουμε και τοποθετήσεις. Υπάρχει κάποια ερώτηση? Ο κύριος. Όπως ξέρουμε, το βιομονείο της Αντίσης που δημιουργήθηκε από την εποχή του γεννηματά έχει μείνει κλειστό. Φέτος επισκέφτηκα να το σύμβει 24 πανεπιστήμια. Στο δε ίδρυ, τι κτίριο αυτό προβλέπεται τώρα να γίνει ξενώνας για όλους αυτούς τους. Νομίζω ότι αν δεν επιχείρημα είναι να παραμείνει το κέντρο υγείας πλήρες ώστε να εξυπηρετεί και αυτούς οι οποίοι θα στεγάζονται σε αυτό το ξενοδοχείο. Εντάξει, υπάρχουν πολλοί λόγοι για να είναι ανοιχτό το κέντρο υγείας. Ένας είναι και αυτός. Κατά τη γνώμη μου, ο βασικός λόγος είναι ότι υπάρχουν 5.000-5.500 μόνιμοι κάτοικοι, εκ των οποίων πάρα πολλοί είναι υπερήλικες, ένα μεγάλο ποσοστό, έχουν σύνθετα προβλήματα υγείας. Η απόσταση του κέντρου υγείας από τη Μυτιλίνη είναι πολύ μεγάλη. Το κέντρο υγείας Άλισσας είναι μοναδική δομή, δεν υπάρχει καν ιδιωτική δομή εδώ πέρα στην περιοχή για να κάνει κάτι άλλο. Οπότε γι' αυτό το λόγο κιόλας πρέπει να ενισχυθεί. Και αυτός και είναι και ένας λόγος, κατά τη γνώμη μου, που δόθηκε η λύση, γιατί καταλαβαίνανε ότι το κοινωνικό πρόβλημα που θα δημιουργούνταν θα ήταν πολύ μεγάλο. Να μας πείτε το όνομα του υπεύθυνου που δεν βρίσκεται στο τηλέφωνο και βρίσκεται τη γραμματεία του. Ρολιός. Δεν είναι καλή. Δεν έχει να κάνει. Το όνομα του υπεύθυνου είναι ο διοικητής της δεύτερης οικονομικής περιφέρειας, είναι ο κύριος Ροϊλός. Δεν είναι εντάξει, δεν είναι θέμα αυτή, δεν τον βρίσκω, αλλά αυτό είναι ενδεικτικό. Δηλαδή θα περίμενα μετά από όλα αυτά που γίνανε, τουλάχιστον να βγει στο τηλέφωνο και αν μη τι άλλο να με βρίσκει, ας πούμε, και κάνει εκεί πέρα. Γιατί δημιουργείς ούτε καν αυτό, ας πούμε, έτσι. Το μόνο, η μόνη απάντηση που είδα είναι δύο έγγραφα. Το ένα ήταν στις 2 Αυγούστου, αν θυμάμαι καλά, το οποίο έλεγε ότι στους δύο νοσηλευτές από το κέντρο υγείας Καλονής. Α, έκανε και αναστολή των αντιών επίσης. Αυτό ήταν τιμιωρητικό, ότι αναστέλω όλες τις άδειες του προσωπικού, ειδικά για το κέντρο υγείας Άλισσας, τον Αύγουστο, να μην πάρει κανείς άδεια. Ενώ δεν υπήρχε, ας πούμε, το πρόβλημα ήταν μονάχα από τους νοσηλευτές, καμιά άλλη λιγότητα.
Έτσι. Και επίσης άλλο ένα έγγραφο που μου έστειλε στο τέλος Αυγούστου που έλεγε για το Σεπτέμβριο. Αυτά. Άλλη ερώτηση. Για να ρωτήσει, ποια είναι η θέση των άλλων κέντρων υγείας και του νησιού. Υπάρχει από το κέντρο υγείας Καλονή κάποια αντίδραση που είναι υποχρεωμένο να στείλει προσωπικό εδώ και λίγη εκεί. Δηλαδή έχει δυνατότητα να ενωθούν οι λαοί και οι γιατροί και το προσωπικό των όλων του νησιού. Δεν είναι μόνο ένα δικό μας θέμα. Και ρωτάω αν έχετε κάποια πληροφορία για αυτό το... Ναι, από ό,τι ξέρω και λογικό ήταν, δεν το ήταν με καλό μάτι. Ξαφνικά τους ανατρέψαν, στους νοσηλεύτες ανατρέψαν τον προγραμματισμό που είχαν κάνει για τον Αύγουστο. Ξαφνικά ήταν αναγκασμένες να πάνε να κάνουν βάρκες σε ένα άλλο κέντρο υγείας. Μάλιστα υπήρξε και παρέτηση και του επιστημονικού υπεύθυνου και του κέντρου υγείας Καλονής, επειδή εξαναγκάστηκε να στείλει τις νοσηλεύτριες. Τελικά ήρθαν όμως αναγκαστικά. Το ίδιο έγινε και με την Μυτιλίνη. Είναι λογικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή και ο εργαζόμενος ο οποίος εργάζεται στη Μυτιλίνη, ξαφνικά λένε θα φύγεις από τη Μυτιλίνη και θα πηγαίνεις στην Άντισσα να κάνεις την πάρτι σου, δεν είναι ότι καλύτερο. Έτσι. Αυτό έγινε με απόφαση της διοίκησης. Αυτοί το υποστήκανε και εμείς το υποστήκαμε, διότι δεν είναι και το καλύτερο να έρχεται ένας εργαζόμενος από μια άλλη δομή που δεν ξέρει καν τι και πώς. Δηλαδή δεν ξέρει καν που είναι τα δουλάπια, που τα φάρμακα, ποιοι είναι οι συνάδελφοί του, έρχεται ξαφνικά σε ένα ξένο χώρο να δουλέψει. Δεν είναι ότι καλύτερο, αλλά τουλάχιστον με αυτόν τον τρόπο δόθηκε μια εμβαλωματική λύση και βγάλαμε τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Δεν μπορεί να είναι μόνιμο αυτό και ούτε το θέλουμε, ούτε εμείς, ούτε τα άλλα κέντρα υγείας. Πρέπει το κάθε κέντρο υγείας και κάθε δομή να έχει το δικό της προσωπικό, να μπορεί αυτοδύναμα να σταθεί και να καλύψει τις ανάγκες. Ναι, αυτό εννοώ ότι όποια αντίδραση και να έχει η ΕΕΣΟΚΗ ή αντισταθεί, είναι μια αντίδραση που πρέπει να προωθεί στους άλλους κέντρους. Δεν έχει νόημα δηλαδή να γίνει ένας αγώνας σε ένα μέρος μόνο του νησιού. Δηλαδή εμείς, ή εσείς σαν γιατροί και εμείς σαν ασθενείς. Συμφωνώ και σε αυτό. Αντίστοιχες αντιδράσεις υπήρχαν για παρόμοια θέματα και στο νοσοκομείο Μυτιλίνης, διότι και εκεί στα επίγοντα η κατάσταση δεν είναι καλύτερη. Δηλαδή η λειτουργία των επιγόντων γίνεται με έναν τρόπο τέλος πάντων με αγροτικούς γιατρούς, γιατί δεν υπάρχουν αρκετοί ειδικευόμενοι και ειδικοί γιατροί να καλύψουν. Είναι γενικό το πρόβλημα, απλώς αυτή τη στιγμή παρουσιάστηκε με πιο οξυμένη μορφή στην Άντιση. Πάντως γι' αυτό που λέει η Μιρέη, να συμπληρώσει ένα μικρό, ότι όντως είναι σημαντικό να επεκταθεί αυτό το πράγμα και στα υπόλοιπα χωριά της Δυτικής Δέσμης. Εμείς ιδιαίτερως κάνουμε την αρχή σήμερα. Καλό θα ήταν και οι υπόλοιποι σύλλογοι από Σύρια, Άντισσα, ειδικά Άντισσα και όλες που είναι και το κέντρο υγείας εκεί. Κάπως θα πρέπει να πάρουν κάποιες πρωτοβουλίες, να γίνουν κάποιες τέτοιες κουβέντες, αρχικά σε επίπεδο ενημερωτικό, αλλά και συσπήρωσης. Οι υπογραφές είναι σημαντικές και το θέμα είναι ότι κατ' εμένα είναι η δημιουργία του πολιτικού κόστους. Όσο βλέπουν αυτοί ότι ο κόσμος συσπηρώνεται και είναι πρόθυμος να παλέψει και να πιέσει, τόσο πιο πολύ θα ζορίζονται και θα αναγκαστούν να προβούν σε κάποιες συνέπειες. Αν δεν υπάρχει άλλη ερώτηση, μπορούμε να προχωρήσουμε σε τοποθετήσεις. Όποιος θέλει να πάρει το λόγο, μπορεί να έρθει. Πώς θα πρέπει να πω, θα μου στείλει η ρολιά μου. Καλό. Ναι, με ταινία. Εσύ πώς θα το πω, θέλω. Είσαι. Αυτή πάρα. Εμείς θα πάτε ωραία. Καλησπέρα. Δεν ήμουν ετοιμασμένο γι' αυτό γιατί ήρθα στη Ρεσό για κάποιο άλλο θέμα. Αλλά έμαθα ότι είχατε τη συγκέντρωση και είπα να πάω να ακούσω. Λοιπόν, ό,τι σας πω βασίζεται σε μια πεποίθηση. Ποια είναι. Thank you.
Σιβάν, έλεγα το εξής. Αυτά που θα σας πω συνεχεία βασίζονται σε μια πεποίθησή μου. Την έχω διακαλύψει πολλές φορές. Μια κοινωνία σύγχρονη δεν μπορεί να λέγεται σύγχρονη αν επιτυχάνει ρυθμούς αναπτύξεως 2,2 ή 2,3 ή 2,4 αν δεν έχει σύστημα υγείας και σύστημα παιδείας. Αυτά τα δύο βασικά πυλώνες του συστήματος. Και πεποίθηση μου είναι ότι αυτά τα δύο συστήματα πρέπει να είναι δημόσια. Δημόσια. Έτσι πιστεύω, να κάνω λάθος. Αλλά τόσα χρόνια αυτό κατέληξα να πιστεύω. Δημόσιο σύστημα υγείας, δημόσιο σύστημα παιδείας. Άρα, τίθεμαι και αρνητικά στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αλλά πάμε στην υγεία τώρα. Αυτά που είπαν οι κύριοι δεν είναι μόνο στην Άντισσα. Όπως είπε ο κύριος, είναι σε όλα τα κέντρα υγείας. Εμβαλωματικές λύσεις δίνονται. Και γιατί συμβαίνουν αυτά, κατά μένα. Πρώτον, διότι οι κρατούντες επιθυμούν το δημόσιο σύστημα υγείας να μετατραπεί σιγά σιγά σε ιδιωτικό σύστημα υγείας. Αυτό μαρτύρουν τα πράγματα. Και εντάξει, να έχουμε ιδιωτικό σύστημα υγείας. Αλλά να έχουμε, αυτό υπάρχει μόνο στην Αθήνα ή Θεσσαλονίκη. Άρα όλη η υπόλοιπη Ελλάδα τι κάνει. Πρέπει να έχει δημόσιο σύστημα υγείας. Το δεύτερο πρόβλημα είναι η χαμηλή μισθή. Δεν επιτρέπεται οι γιατροί να έχουν οι νοσηλευτές, όλο το σύστημα του δημόσιου υγείας να έχει το μισθολόγιο που έχει τώρα. Μιλάω και σαν πατέρας γιατρού, ο οποίος πήγε στη Γερμανία. Στη Γερμανία. Σπούδασε στην Ελλάδα και πήγε στη Γερμανία. Άρα λοιπόν, αυτά θα συμβαίνουν και θα συμβαίνουν όλο και περισσότερο όσο αποχωρούν συμπληρώνοντας τα όρια ηλικίας και δεν θα διορίζονται άλλα. Μόνο αντίδραση χρειάζεται, όπως είπε ο κύριος. Μόνο αντίδραση χρειάζεται. Αν τα δεχόμαστε, τα δέχεστε παθητικά, τα γίνει. Εγώ αυτά πιστεύω, κύριε. Δημόσιο σύστημα υγείας, δημόσιο σύστημα παιδείας, μισθολόγια καλά, γιατί γιατρούς έχουμε. Δεν μπορεί στη Γερμανία να υπάρχουν 16.000 γιατροί Έλληνες. Το σύστημα υγείας σε πολλά κρατήδια της Γερμανίας στέκει και λειτουργεί λόγω ενίων και νοσηλευτές. Χτες ανακηρύχθηκε πρώτη νοσηλεύτρια στο Ηνωμένο Βασίλειο, μια νοσηλεύτρια Ελληνίδα που δουλεύει εκεί και ήταν στον Ευαγγελισμό μέχρι πρόσφατα. Και ανακηρύχθηκε πρώτη. Στελέχη υπάρχουν, μυαλά υπάρχουν, αλλά δεν υπάρχει βούληση. Ιδιωτικό σύστημα υγείας, αλλά πού, στην Άντισσα δεν υπάρχει ιδιωτικό σύστημα υγείας. Ή στην Μυτιλήνη. Εκεί που μπορεί να ψηλό υπάρχει κάτι. Αλλά η περισσότερη Ελλάδα δεν έχει ιδιωτικό σύστημα υγείας. Δεν υπόκειται σε μένα αυτό το σύστημα να μπορώ να βοηθήσω, αλλά απλά καταθέτω τις απόψεις μου, μια που το ζητήσατε εδώ πέρα. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε και είπα τις απόψεις μου. Ευχαριστώ πολύ. Επιτρέψτε μου, υπέρ της πρωτοβουλίας, να θέσω ένα θέμα, μιας και εμείς δεν υπολογίζαμε ότι θα είναι το κύριος Περιφερειάρχης, αλλά μιας και ήρθε να το πάρουμε στο κλίμα, πώς λειτουργούμε σε εκδηλώσεις πρωτοβουλίας. Οι απόψεις που εκφράσατε, κύριε Μουτζούλη, είναι ιδανικές στη σφαίρα της θεωρίας. Το θέμα είναι όμως ότι εσείς είστε επανεκλεγμένος Περιφερειάρχης του Βορείου Αιγαίου. Το ερώτημα λοιπόν που πρέπει να απαντηθεί σήμερα στους ανθρώπους που ήρθαν σε σήμερα την εκδήλωση και κατά τύχη είστε και εσείς παρόν, όπως είπατε ο ίδιος, είναι το ποιες ενέργειες έκανε η Περιφερειακή Αρχή στοχευμένα στις ελλείψεις του Κέντρου Υγείας Αδύσης αυτό το χρονικό διάστημα. Αυτό θα ήταν πολύ βοηθητικό αν το πρόβλημα σας. Να συντονιστούμε να κάνουμε. Να συντονιστούμε. Το πάμε μελλοντικά. Άρα δεν έχει γίνει κάτι. Αυτό μας λέει. Δεν υπόκειται σημασία υγεία, αλλά μπορούμε βοηθητικά να κάνουμε. Ωραία. Και με τις κινητοποίησεις, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνουν κινητοποίησεις. Να πάρουν το μήνυμα. Κάποια άλλη τοποθέτηση. Εκεί δεν βλέπω την αντώνηση. Φίλαστε φίλοι, καλησπέρα σας.
Εγώ θα συνεχίσω σαν δημοτικό σύμβουλο με εκλεγμένο και λαϊκή συσπήρωση στο Δήμο Δυτική Λέσβου. Φίλε και φίλοι, δεν φταίει ούτε η κακιά μα η μοίρα, ούτε το κακό μα το ριζικό. Το ότι το κέντρο υγεία τη Άντισα δεν λειτουργεί σωστά, υπολειτουργεί. Πιστεύουμε ότι είναι αποτέλεσμα μια πολιτική που λέει ότι η υγεία είναι κόστος, όπως και η παιδεία. Δηλαδή, όταν επενδύσουμε χρήματα για την υγεία ή για την παιδεία, δεν θα βγάλουμε χρήματα. Σε αντίθεση με το αυτό που είπε πριν λίγες μέρες, ότι αυξήθηκαν εκατοντάδες φάρμακα έως και 400%. Οι κύριοι γιατροί θα τα ξέρουν αυτά, που σημαίνει ότι κάποιες τσέπες θα γεμίσουν. Πάνω στο συγκεκριμένο θέμα λοιπόν, όλα αυτά που γίνονται στο κέντρο υγείας της Άντισας, μετακινούμε γιατρούς από το κέντρο υγείας Κανονής, από το κέντρο υγείας της Μυτιλήνης, είναι απλώς μπαρώματα. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει ο αγώνας να είναι να γίνουν διορισμοί μόνιμων και ιατρικού προσωπικού και νοσηλευτικού αλλά και τεχνικού. Και να μονιμοποιηθούν αυτοί που εργάζονται στα κέντρα υγείας με διάφορες σχέσεις εργασίας. Και να μην ξεχνάμε και κάτι άλλο. Αν κάνετε μια σύνδεση οι δαπάνες της υγείας της Ελλάδας σε σχέση με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ποσοστό ΑΕΠ, είναι οι χαμηλότερες. Αυτό κάτι σημαίνει. Να το αποτέλεσμα ποιο είναι. Θα σας κάνω εγώ μια πρόταση. Θα πρέπει σήμερα από εδώ μέσα να φύγουμε με ένα στόχο. Ποιος θα είναι ο στόχος της κινητοποίησης αυτής για το κέντρο υγείας. Το είπαμε και πριν. Μόνιμοι διορισμοί. Και μια άλλη πρόταση να γίνει μια συντονιστική επιτροπή, όπως θέλω να ονομάσουμε, των 7 χωριών που καλύπτει το κέντρο υγείας, που θα αποτελείται από εκπροσώπους και των 7 χωριών, ώστε να παλέψουμε όλοι μαζί μαζικά για το ζήτημα της υγείας που είναι βασικό. Όσον αφορά το Δήμο Δυτικής Λέσβου, στις 31 Ιουλίου, εμείς θέσαμε το ζήτημα της υποστελέχωσης. Νομίζω αυτές τις μέρες γιατί άρχισε να δημιουργείται το μεγάλο πρόβλημα. Θέσαμε το ζήτημα της υποστελέχωσης του κέντρου υγείας και ζητήσαμε από το Δήμο Δυτικής Λέσβου να πάρει απόφαση. Γιατί πρέπει εκτός από τα άλλα θέματα ένας Δήμος να παίζει το ρόλο που πρέπει για όλα τα θέματα που απασχολούν τις κοινωνίες του τόπου μας. Επίσης, ζητήσαμε και σαν παράταξη μέσα στο τοπικό συμβούλιο, και έκτακτη σύγκριση του τοπικού συμβουλίου Ερεσού με αποκλειστικό θέμα το λειτουργία του κέντρου υγείας της Άντισας. Ευκαιρία είναι που βρίσκεται μαζί μας σήμερα ο κύριος Περιφερειάρχης να τον μπορέσουμε να παλέψει μαζί μας για το θέμα αυτό, γιατί κύριε Περιφερειάρχη, 7 χωριά είναι εδώ πέρα. Είπε ο γιατρός 5.000 κατοίκους καλύπτει, οι πιο πολλοί είναι γερασμένος πληθυσμός με σοβαρά προβλήματα υγείας και ζητάμε να βοηθήσει όσο μπορείτε. Όχι μονάχα για αυτό το θέμα, αλλά και για τα άλλα θέματα που απασχολούν το χωριό μας. Είναι μια ευκαιρία σήμερα να ξεκινήσει για το χωριό μας κάτι καλό. Γιατί μέχρι τώρα δυστυχώς είμαστε ξεχασμένοι. Φαίνεται η απόσταση από την Μυτιλήνη παίζει κάποιο ρόλο. Ευχαριστώ πολύ. Κάποιος άλλος θα διατοθέσει. Μία απορία μόνο. Εγώ δεν καταλάβω ρεαλιστικά. Δεδομένου του συμβόλαιου. Ρεαλιστικά. Δεδομένων αυτών των συνθηκών που αναφέρατε, ας πούμε. Τα άπειρα χρόνια μια μόνιμη κατάσταση και τη μη διάθεση, ας πούμε, να λυθεί το θέμα. Τι γίνεται με τη, δηλαδή, η κινητοποίηση που λέτε, πρακτικά τι σημαίνει και ρεαλιστικά τι μπορεί να αποδώσει, δηλαδή τι σημαίνει η κινητοποίηση. Ναι, υπάρχουν μερικά πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν και είναι θέμα πολιτικής βούλησης να γίνουν. Για παράδειγμα,
ήμασταν μέχρι πρότινο στο μοναδικό κέντρο υγείας που είχαμε τρεις νοσηλευτές. Όλα τα κέντρα υγείας της Λέσβου έχουν 6, 7, 8, 9, 10 νοσηλευτές. Μπορεί να μην κάνουν ανά πάσα στιγμή μόνιμες προσλήψεις, αλλά μπορούν να πάρουν σε πρώτη φάση επικουρικό προσωπικό. Επίσης, μπορούν να προκηρύξουν τις δύο μόνιμες κενές θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού και είναι σίγουρο ότι θα έρθουν νοσηλευτές. Δηλαδή, και άλλες φορές που έχουν προκηρύξει έχουν έρθει. Κατά τον ίδιο τρόπο, υπάρχουν δύο κενές θέσεις γιατρών γενικής ιατρικής ή παθολογίας που μπορούν ανά πάσα στιγμή να τις προκηρύξουν. Έχουν να προκηρύξει. Η τελευταία θέση που προκηρύχθηκε γιατρού ειδικευμένου ήταν το 2003 όταν προσεγγίστηκε ο κύριος ο Χάρης Αδανασόπουλος. Και η προηγούμενη ήταν όταν προσεγγίστηκα εγώ. Οι άλλοι γιατροί που έχουν προσληφθεί, ο κύριος Κορμούς και ο κύριος Σουρουσής, έχουν προσληφθεί με έναν νόμο όπου ουσιαστικά παίρνουν τη θέση ενός αγροτικού γιατρού που και σε αυτό στηρίζεται, ας πούμε, η κυβέρνηση να καλυφθεί άριστα. Το οποίο δεν πρόκειται να γίνει ποτέ, διότι ένας γιατρός γενικής ιατρικής που δεν είναι από την περιοχή θα προτιμήσει να πάει στα Λουτρά, στο Ήπιος, στην Αγιάσο, γιατί να πάει δηλαδή στην Ερυσσό, εάν δεν έχει κάποιο ειδικό λόγο. Επίσης, η προκήρυξη μπορεί να γίνει με να δοθούν κίνητρα. Ας πούμε, να προκηρυχθεί η θέση αντί για θέση επιμελητού Β σε θέση επιμελητού Α ή διευθυντή, όπου αυτό σημαίνει και καλύτερο μισθό και γρηγορότερη εξέλιξη. Αυτά είναι κίνητρα που μπορούν να δοθούν. Έτσι, το ίδιο και οι θέσεις οδηγών. Δεν έχει ασθενοφόρου, δεν προκυρήσονται. Δεν είναι ότι προκυρήσονται και μένουν άβολες αυτά που λέει ο υπουργός, ότι δεν βρίσκουμε γιατρούς και νοσηλευτές. Δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Το θέμα είναι ότι δεν προκυρήσονται. Μπορούν λοιπόν να προκυρηθούν οι κενές θέσεις και επίσης μπορούν να πάρουν στο ενδιάμεσο επικουρικό προσωπικό. Έχουν αυτή τη δυνατότητα. Δεν θα το κάνουν εάν δεν έχουν πίεση. Διότι αυτό που σας είπα που βιώνει η Άνισσα το βιώνουν όλα τα κέντρα υγείας και όλες οι δομές. Θα προτιμήσουν να δώσουν εκεί που θα υπάρξει πίεση. Είναι απλά τα πράγματα. Ευχαριστώ για το μένα σε όλους. Ως πρόεδρος της κοινότητας Ερυσσού, η δικά μου πρόταση, γιατί όλα αυτά καλά να κάνουμε να πιέσουμε, είναι ένα θέμα που θα πιέσουμε. Η δική μου πρόταση και το κάνουμε, θα το περάσουμε και στο τοπικό συμβούλιο. Οι 7 πρόεδροι των χωριών που ανήκει το κέντρο υγείας Άντισσας, να κλείσουμε ένα ραντεβού με τον κύριο Ροϊλό. Εγώ, σαν πρόεδρος, τότε έστειλα ένα έγγραφο σαν πρόεδρος της κοινότητας Ερυσσού. Απάντηση δεν πήρα. Okay. Να πάμε του τόπου στο γραφείο του οι 7 πρόεδροι και όποιος άλλος επιθυμεί, μια συντονιστική επιτροπή όπως είπε ο κύριος Αντώνης, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και να του βάλουμε επί τούτου τα θέματα μπροστά του. Και όχι μόνο εσείς ως διευθυντής του κέντρου υγείας. Αν θέλετε, φυσικά να είστε και εσείς εκεί. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Η δικιά μου πρόταση αυτή θα είναι για να δούμε μετά πώς θα πορευτούμε. Και αν χρειαστεί να βγούμε και στον δρόμο όλοι μαζί, να βγούμε και στον δρόμο όλοι μαζί. Στο από εδώ και πέρα είναι όλα αυτά που τα κρατάμε. Ό,τι υπόθηκε για τον κύριο Αντώνη και από τον Αντώνη τον πρόεδρο του τοπικού είναι σημαντικά και καλές προτάσεις. Προσεκτικά εγώ θέλω να βάλω στοιχείο του κόσμου να είναι εδώ. Δηλαδή, μην αφήνουμε τις προσυντήματα της ζωής μας που είναι πάρα πολύ σημαντικά σε τρίτους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να είμαστε ενεργοί. Ο αγώνας, το ξαναλέω, ενάντια στο εργοστάσιο της ΔΕΗ, δεν θα πω γενικά ότι έχει γίνει κινηματικά πανελλαδικά του παγκόσμια κοινωνία. Στην Ερυσσό εδώ έχουμε εμπειρία. Το αγώνας ενάντια στο εργοστάσιο της ΔΕΗ έφερε αποτέλεσμα επειδή ο κόσμος ήταν εκεί. Ο αγώνας ενάντια στο χτίσιμο της παραλίας έφερε αποτέλεσμα επειδή ο κόσμος ήταν εκεί. Το ίδιο θα κάνουμε και σε αυτό. Μακάρι να ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα χωριά. Δεν κάνω λάθος, υπάρχει και ο πρόεδρος του τοπικού του Μεσοτόπου εδώ και κάποια από Άντισσα. Στείλτε τα μηνύματα και στις δικές σας κοινότητες να ξεκινήσει μια κουβέντα για αρχή και σε κάποια φάση να έχουμε όλοι τον νου μας. Ίσως βρεθούμε. Θα είναι μια μεγάλη συγκέντρωση στο κέντρο υγείας Αντίσσης. Θα είναι, ξέρω εγώ, κάτι άλλο, θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Απλά να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, να δίνουμε λίγο χρόνο από την καθημερινή μας ζωή, να ακολουθούμε τις εξελίξεις από εδώ και πέρα και να δούμε πού μπορεί να βγει. Γιατί κάτι άλλο δεν υπάρχει. Το βλέπουμε εδώ και χρόνια. Τι μόνο ανάποδα από τα πράγματα. Αυτό. Ευχαριστώ. Καταλαβαίνω από εγώ είμαι πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου. Καταλαβαίνω απόλυτα τα προβλήματα της Άντισσας και συμφωνώ απόλυτα. Αυτό που θα πω μπορεί να φανεί πολυτέλεια. Η σκάλα Ερυσσού το καλοκαίρι είναι 3 με 4
30 και τύπου. Χρειάζεται ένα μόνιμο γιατρό εδώ και όχι να πεθαίνουν οι άνθρωποι πάνω στην άμμο από ήδη μέχρι που να έρθει το κέντρο υγείας των ασθενοφόρων. Κρίνω ότι είναι απαραίτητο ένα γιατρό να βρίσκεται στη σκάλα του το καλοκαίρι. Ευχαριστώ. Αν δεν υπάρχει κάποια άλλη τοποθέτηση, μπορούμε να αν είναι να μας δοθεί η εικόνα πώς είναι τώρα, ας πούμε, στην Άντισσα, όσοι εφημερεύουν. Τώρα, εδώ που μιλάμε, αυτή τη στιγμή, άμα τύπα ξύλο κάποιος πάθει κάτι, ποια είναι η κατάσταση. Λοιπόν, πώς είναι η 24ωρη εφημερία. Τις καθημερινές μέρες εφημερεύει ένας γενικός γιατρός ή παθολόγος και ένας αγροτικός γιατρός. Επίσης, αυτή τη στιγμή είναι καλυμμένες με νοσηλευτή όλες οι βάρδιες εκτός από 6 αυτό το μήνα είναι αγάπητες, γιατί σας είπα με 4 νοσηλευτές, μαθηματικά δεν βγαίνει να καλυφθούν όλες. Τώρα δηλαδή είναι 3 ανθρώποι στο. Αυτή τη στιγμή τώρα σίγουρα είναι 3, είναι ένας νοσηλευτές και 2 γιατροί. Έτσι. Αλλά κάποιες από αυτές τις βάρδιες μέσα σε αυτό το μήνα, πούμε εγώ την Κυριακή που εφημέρωνα, πότε ήταν η Κυριακή, προχτές, τη βραδινή βάρδια δεν είχαμε νοσηλευτή. Και επίσης το ίδιο θα συμβεί και κάποιες από τις επόμενες βάρδιες, διότι δεν επαρκούν οι δύο νοσηλευτές που μετακινήσαν από το νοσοκομείο Μυτιλήνης. Χρειάζεται και τρίτος. Υπάρχει μια πιθανότητα να μετακινηθεί και άλλη μια νοσηλεύτρια, αλλά επειδή ακούμε διάφορα και δεν τα βλέπουμε, δεν μπορώ να. Και αν θα γίνει, θα γίνει μέσω Οκτώβρη. Αλλά και αυτό είναι πάλι προσωρινό. Διότι σας λέω ότι επίκειται η αποχώρηση του κυρίου Ρούση και ότι αυτές είναι με τρίμηνη μετακίνηση και επίσης η μία νοσηλεύτρια που έχει έρθει. Είναι επικουρικό προσωπικό, άμα τελειώσει η σύμβασή της, φεύγει και μένουμε πάλι με ένα μη. Καλησπέρα, με λένε Δημήτρη, είμαι γιατρός, είμαι 2,5 χρόνια περίπου στο νησί, το ένα χρόνο εργάστηκα στο κέντρο υγείας Πολυκλίνικης ως αγροτικός γιατρός και πλέον εδώ και 1,5 χρόνο περίπου βάζω μέσα στις λιγόμενες της θετικής υποστάμειας. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι και είμαι και μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου της Ανταρσίας του Αιγαίου. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι σε ένα πράγμα, να το πω ξεκάθαρο στο μυαλό μας. Αυτή τη στιγμή το σχέδιο της πλήρως ιδιωτικοποίησης της δημόσιας υγείας περνάει πάνω από το κεφάλι μας. Δεν μπορείτε να διανοηθείτε το επίπεδο της αποδιοργάνωσης των δομών της δημόσιας υγείας. Το επίπεδο της κόπωσης του υγειονομικού προσωπικού, το επίπεδο της αδιαφορίας των ηθινόντων, ας πούμε, αυτή τη στιγμή για τα προβλήματα στις δημόσιες δομές υγείας και δεν είναι κατά λάθος αυτό το πράγμα. Πρέπει να το βάλουμε καλά στο κεφάλι μας ότι αυτό το πράγμα αποτελεί πολιτική επιλογή. Είναι δηλαδή κυβερνητική πολιτική επιλογή άνθρωποι να πεθαίνουν αβοήθητοι, ούτως ώστε το δημόσιο σύστημα υγείας να διαλυθεί και να αντικατασταθεί από ένα ιδιωτικό σύστημα στο οποίο όποιος έχει θα μπορεί να λαμβάνει περίθαλψη και όποιος δεν έχει θα πεθαίνει στην τσάντα. Αυτό πρέπει να είναι σαφές σε όλους μας για να έχουμε επίσης σαφές ποιοι θα διεκδικήσουμε και ποιους έχουμε απέναντί μας σε αυτή την προσπάθεια να διεκδικήσουμε ένα δημόσιο σύστημα υγείας. Απαντώντας στην κυρία και σχετικά τι έχει γίνει και με κινητοποίηση σε άλλους χώρους κτλ. Όταν ήμουν στο κέντρο υγείας Πολυκλίνικου, ας πούμε, και είχαμε διάφορα περιστατικά, παράδειγμα λέω τώρα από ένα βρεφάκι. Εντάξει, είχε φτάσει νευρός στο κέντρο υγείας Πολυκλίνικου, αλλά εκείνη τη στιγμή, αν είχε φτάσει στο όριο, δεν υπήρχε ασθενοφόρο να το κατεβάσει στη Μυτιλήνη. Τότε είχαν γίνει εκεί πέρα κινητοποίησεις, είχε συσπηρωθεί ο κόσμος. Η απάντηση τελικά, επειδή ανέφεραν και άλλα τέτοια ζητήματα, ας πούμε, πανελλαδικά με λύσεις των οδηγών ασθενοφόρων, ήταν να παρωθούν οι θέσεις με τους στρατιωτικούς, ας πούμε, οδηγούς, οι οποίοι δεν έχουν, ας πούμε, εξειδικευμένο καμία επαφή, ας πούμε. Όσον αφορά το νοσοκομείο που αναφέρθηκε προηγουμένως ο κ. Παυλής, αντίστοιχη ήταν η κατάσταση και στο νοσοκομείο. Προέκυψε ζήτημα μέσα στο καλοκαίρι που διαμαρτυρήθηκαν οι ειδικευόμενοι γιατροί, που είναι γιατροί με πείρα ενός, δύο, τριών ετών, ας πούμε, που δουλεύουν στα επίπεδα του νοσοκομείου και σηκώνουν πάνω τους το βάρος. Δηλαδή, άμα έρθει ένα χειρουργικό περιστατικό, ας πούμε, οποιοδήποτε χειρουργικό περιστατικό να έρθει εντός σε μια διάρκεια 24 ώρων, θα το εμβολιστεί ο ίδιος γιατρός. Δεν πάρει να είναι 5 ώρα το απόγευμα, 6, 7, 10 το βράδυ, 1, 3, 5 το πρωί, θα το εμβολιστεί ο ίδιος γιατρός. Και όταν διαμαρτύρθηκαν αυτοί οι γιατροί, οι ειδικευόμενοι εκεί, είπαν ότι εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Και ακολούθησαν και, ας πούμε, την αρχική οδό, στείλανε έγγραφο στην διοικητή κτλ. Δεν υπήρξε πάλι καμία απάντηση και η κατάσταση είναι ίδια μέχρι στιγμής.
πρέπει να καταλάβουμε ξανά, να το ξαναλέω για να είναι σαφές σε όλους, ότι αυτό το πράγμα δεν συμβαίνει κατά λάθος. Δεν είναι επειδή κάποιοι ξεχάστηκαν ή έστω αδιαφόρησαν. Είναι πολιτική επιλογή και εφαρμόζεται έτσι ως τέτοια. Ότι όσοι αναπληθούν δεν μας ενδιαφέρει, αρκεί να μπορέσουμε να κάνουμε το σύστημα υγείας ιδιωτικό επιπληρωμή. Αυτό είναι αυτό που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Βρισκόμαστε σε κατάσταση εμπόλεμη αυτή τη στιγμή με τους ανθρώπους αυτούς που παίρνουν αυτές τις αποφάσεις, γιατί αυτό το πράγμα είναι σε βάρος των ίδιων μας των ζώων. Το ίδιο πράγμα γίνεται και στην ψυχική υγεία. Παρεμπιπτόντως, μια σκηνή του κείμενου μου, να πούμε ότι αυτή τη στιγμή στην ψυχική υγεία αυτό που προσπαθεί να γίνει είναι να επαναληφθούν με κάποιο τρόπο. Καλά, ότι θα ειδικοποιηθεί, ότι θα κλείσουν προγράμματα απεξάρτηση, ας πούμε, που ο άνθρωπος στηριζόταν σε αυτά σε όλη τη ζωή. Και αυτό είναι αλήθεια. Και επίσης, τα επόμενα χρόνια προβλέπω ότι η κατάσταση θα σε μια νέα ασυλοποίηση. Δηλαδή, να δημιουργηθούν αποθήκες ψυχών, που θα πετάμε του όρου εκεί πέρα μέσα και δεν ξέρω αν βλέπει πώ του ήλιο. Αυτά τα πράγματα θα γίνουν. Δεν μπορεί να συμβαίνει σε έναν βαθμό. Εν πάση περιπτώσει, τι κάνουμε από εδώ και μπρος. Λοιπόν, ο τρόπος, γνώμη μου, ο τρόπος να ταχθούμε σε όλη αυτή την υπόθεση είναι ο ίδιος τρόπος με τον οποίο ακόμα και μέχρι αυτή τη στιγμή έχουμε έστω κάποια είδη δικαιωμάτων στη δημόσια περίπτωση, που είναι όλα τα όπλα που είχαν αντικοινωνικά κινήματα στα χέρια τους όλες αυτές τις δεκαετίες. Είναι οι διαδηλώσεις, είναι η απεργία, είναι οι πολύμορφες δράσεις, είναι οι διαμαρτυρίες στα γραφεία των ηθινόντων και εγώ θεωρώ ότι μια παράσταση στο διαμαρτυρία στο γραφείο του διοικητή να τοποθετηθεί. Επιτέλους, παράδειγμα, λέω έτσι, αντίστοιχα και με το γραφείο του Ροελού, έτσι. Έπρεπε να έχει γίνει μια παράσταση διαμαρτυρία να μας πούνε, μα εδώ έχουμε ένα πρόβλημα τουλάχιστον. Εσείς που είστε υπεύθυνοι να μας το λύσετε, γιατί δεν μας έχετε απαντήσει καν, ας πούμε, όταν εμείς λέμε ότι δεν μπορούμε να το πάμε πέρα, παιδί μου. Λοιπόν, όπως και να έχει, βασικό σημείο σε όλη αυτή την υπόθεση είναι η μαζική συμμετοχή του κόσμου. Δεν μπορεί να πηγαίνουμε μόνο, καλά είναι και αυτά, τα χαρτιά και τα λοιπά, αλλά δεν μπορούμε να πηγαίνουμε μόνο δια αντιπροσώπων, μόνο ας πούμε επισήμως να το δοκιάσουμε και τα λοιπά. Θέλει να πιεστούν οι άνθρωποι αυτοί, να μην έχουν άλλη επιλογή από το να μας επιστρέψουν πίσω το δικαίωμά μας στη δημόσια δωρεάν ποιοτική περίπτωση για όλους μας. Νομίζω μπορούμε να κλείσουμε σιγά σιγά ο κύριος Σικίνη. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ όχι για το συγκεκριμένο θέμα, αλλά ο τρόπος με τον οποίο ανακοινώνεται η κάθε συνάντησή μας, διότι για ένα θέμα τόσο σοβαρό, είμαστε μια κούφτα άνθρωποι, ενώ θα έπρεπε να είναι όλο το χωριό. Από ό,τι έμαθα, η επικοινωνία γίνεται με το Facebook. Έγιναν και ανακοινώσεις από τον Κώστα. Έγιναν και ανακοινώσεις. Πολύ ήρθε τα καλημέρωση, Εγώ πιστεύω ότι το 80% του χωριού κοιμάται ήσυχο, δεν ξέρει καν ότι είμαστε εδώ και συζητάμε αυτό το ζωτικό θέμα. Αυτό μπορούμε να το δουλέψουμε. Μήπως ξέρουν και δεν θέλουν να μάθουν. Ωραία, να το μαζέψουμε σιγά σιγά, οπότε επίσης να πω ότι κάτι τελευταίο ήδη έχει ξεκινήσει μια κουβέντα εδώ στις πρωτοβουλίες Σερεσού για να βρούμε σε επαφή με κάποιες ομάδες για σεμινάρια πρώτων βοηθειών και τα λοιπά στο χωριό, να γίνουν αυτά τα πράγματα και κάπως να τα καθιερωθούν σαν κουλτούρα μία-δύο φορές το χρόνο, θα δούμε πώς. Επίσης είναι πολύ σημαντικό το γεγονός, η κίνηση να υπάρχει απαιτητοτής έξω από το Σαμπό Τράβερ, να το λέμε για το γιατί προηγήθηκε όλο αυτό. Όπως παιδιά, το βασικό είναι να έχουμε γιατρούς. Δηλαδή, ό,τι και να κάνουμε γύρω-γύρω, αν δεν έχουμε επιστήμονες, ανθρώπους ειδικευμένους στα μέρη μας, ό,τι και να κάνουμε τα υπόλοιπα είναι αυτά. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας.